αποκάλυψη, συγκίνηση. Όμοιά της δεν υπάρχει συγκρίτη. Πρόκειται για μια πέτρινη σφραγίδα του 1860 με την μορφή του Αγίου Μινά. Με το 1860, την εποχή εκείνη, άρχισε να χτίζεται και ο Άγιος Μινάς. Έχει μια ιδιομορφία, διότι ο Άγιος Μινάς Καβαλάρης είναι μόνο στο Ηράκλειο. Γύρω-γύρω κάποια γράμματα βυζαντινά, δεν διαβάζονται εύκολα για την ώρα. Η Κρήτη TV συνάντησε τον άνθρωπο, ο οποίος έχει εδώ και δεκαετίες στην κατοχή του, το σημαντικό αυτοκοιμήλιο, το οποίο δόρισε στο μικρό ναό του Αγίου Μινά. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι. Πιστεύω ότι έβαλε ένα λιθαράκι στη θρησία. Αυτό είναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ήταν ένα αναπάντεχο γεγονός, έτσι. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση του κυρίου Γιώργου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με φιλάνθρωπα αισθήματα, άνθρωποι που αγαπούν τον Άγιο Μινά και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Η ιστορία συγκλονιστική. Από 12 ετών ο Γιώργος Χειμωνίτης δούλευε σε φούρνο στο Ηράκλειο. Ο φούρναρης παρασκεύαζε τους σάρτους και τους φράγισε με αυτή την πέτρινη σφραγίδα μόνο την ημέρα εορτασμού του Αγίου Μινά. Πεθάναν οι άνθρωποι αυτοί και τους κληρονόμησα εγώ, γιατί δεν είχαν συγγενείς, δεν είχαν τίποτα. Αυτή η σφραγίδα εμένα μου άρεσε πολύ. Ήταν το Αγίου Μινά. Δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Σαν πατάρι την είχα. Σαν πατάρι. Ναι, δεν είχατε δει τη λεπτομέρεια. Όχι, δεν την κοίταξε καθόλου. Πριν τρεις μήνες από περιέργεια, αντίκρισε την πέτρινη σφραγίδα με τον ίδιο να εντυπωσιάζεται και να συγκινείται. Εδώ είναι η θέση της. Και έτσι την έφερα εδώ. Αυτή η πέτρα δεν βγαίνει όπου να είναι. Γιατί έχει λεπτομέρειες, είναι μια πέτρα ειδική. Είναι πολύ δύσκολο να σκαλίσει ένα τέτοιο πράγμα στην πέτρα.